Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Με ένα θέμα της επικαιρότητας που ενδιαφέρει την πλειοψηφία των Ελλήνων θα ασχοληθεί απόψε η εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» που ξεκινά αμέσως τώρα την ζωντανή μετάδοση της 9 και 14 πρώτα λεπτά. Καλησπερίζουμε δύο συναρμόδιους υφυπουργούς για το θέμα αυτό, την κυρία Θεοδώρα Ατζάκρη, υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Καλώς ορίσατε, κυρία Υπουργέ. Και τον κύριο Σπύρο Βούγια, υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε κι εσείς. Απέναντί τους από την αντιπολίτευση, ο βουλευτής και πρώην υπουργός, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Καλώς ορίσατε. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Αντώνης Σκυλάκος. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Τσούκαλης. Καλώς ορίσατε. Ο συνάδελφός μου δημοσιογράφος, ο αρθρογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος. Καλώς ορίσατε. Ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι μάλιστα και πρόεδρος της Επιτροπής για τη Μετανάστευση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός. Ο καθηγητής οικονομικών και κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος παράλληλα είναι και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και παρατηρητής του ΟΑΣΑ για το μεταναστευτικό. Τα είπα σωστά ή τα μπέρδεψα? Εμπειρογνώμονας του ΟΣΑ για θέματα μετανάστευσης. Μάλιστα. Ο κύριος Σάββας Ρομπόλης. Στο περίπου τα πλησίασα. Ο επικοινωνιολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Γιάννης Κολοβός. Καλώς ορίσατε. Και ο κύριος Ιουσήφ Αζέρ Σαμουήλ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Αιγυπτίων Εργαζομένων στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είστε χημικός, καθηγητής χημίας. Ναι, στο Ρωδικό Σχολείο της Αθήνας. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή από μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, του Alter, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Καρατζαφέρης. Και θα πάω κατευθείαν στον κύριο Γεωργιάδη και θα ρωτήσω, κύριο Γεωργιάδη, ποιες είναι οι βασικές ενστάσεις του κόμματός σας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το μεταναστευτικό. Ποια είναι τα σημεία στα οποία έχετε διαφωνία, τα σημεία στα οποία, σας οθούν στην πρόταση για δημοψήφισμα? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Να ξεκινήσω και να πω ότι η πρώτη και βασικότερη ένσταση είναι ότι ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αγγίζει όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και ιδιωτικού μας βίου πλέον, η κυβέρνηση Παπανδρέου προσπαθεί να το λύσει αποσπασματικά, παρέχοντας εσπευσμένα πολιτικά δικαιώματα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, παντελώς ανεξέλεγκτα. Με συνέπεια, αν ποτέ θελήσει μια κυβέρνηση στο μέλλον να λύσει τα σοβαρά αυτό το θέμα, να μην μπορεί πια να το κάνει. Γιατί θα έχει ολοκληρωθεί μια πορεία η οποία δεν θα έχει αντιστροφή. Και για όσους θεωρούν αυτές τις αιτιάσεις υπερβολικές, επειδή διάβασα κάποιες αρχικές εκτιμήσεις του Υπουργείου Ιστορικών για 200.000 ανθρώπους που αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θέλω μια και παρίστατα ο κ. Παυλόπουλος εδώ να υπενθυμίσω σε όλους τους τηλεθεατές ότι δυστυχώς το ελληνικό κράτος διαχρονικά δεν έχει την παραμικρή ιδέα πόσοι μετανάστες υπάρχουν στην Ελλάδα. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Ήμουν στη δική σας εκπομπή, όταν είχαμε ξανακάνει το μεταναστευτικό, αν θυμάστε, πριν μερικούς μήνες, όταν ο κ. Μαρκογιαννάκης ήταν εδώ και μας έλεγε ότι μετανάστες στην Ελλάδα, αν θυμάστε, μας λέγανε ότι είναι περίπου 600.000. Σήμερα το πρωί στο Μέγκα, ο κ. Σκανδαλίδης είπε στην εκπομπή του κ. Καμπουράκη και Οικονομέα ότι όταν έφυγε αυτός ο υπουργός το 2003, οι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Όταν λοιπόν ο ένας υπουργός εσωτερικών διαψεύδει τον άλλον υπουργό εσωτερικών, καταλαβαίνετε ότι εδώ ζούμε σε ένα κράτος όπου δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται. Σε αυτό λοιπόν το κράτος όπου δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται, έρχεται ξαφνικά μια κυβέρνηση και λέει τι. Λέει, ξεκινάω μια διαδικασία μαζικής αποδόσεως πολιτικών δικαιωμάτων σε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν παράνομα στη χώρα. Αυτό θα αποτελέσει αναμφίβολα πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θέλω να υπενθυμίσω απλώς για όσους δεν παρακολουθούν αυτά τα θέματα, ότι στο Παγκόσμιο Μεταναστευτικό Φόρουμ, στο οποίο παρήστηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Μπαν Κι-μουν, τον Νοέμβριο στην Αθήνα, ανακοινώθηκε επισήμως από τον ΟΗΕ ότι είναι 240 εκατομμύρια. Αυτοί οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί, 240 εκατομμύρια, οι οποίοι επιθυμούν πάση δυνάμει να μεταναστεύσουν σε μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς στη γειτονιά που βρισκόμαστε να πούμε σε αυτά τα 240 εκατομμύρια που θέλουν να αποκτήσουν, γιατί οι άνθρωποι δεν απαθούν τις πατρίδες τους, κανένα μία αντίρρηση, να πάρουν ένα οποιοδήποτε ευρωπαϊκό διαβατήριο, ελάτε να πάρετε το ελληνικό διαβατήριο.
Θέλω κυρίως να εστιάσω, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσε ο κύριος Σταύρος Λιγερός στην εφημερίδα Κόμμα του Επενδυτή το Σάββατο. Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτό το άρθρο το διάβασαν στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Γιατί αν τον διάβασαν στην κυβέρνηση Παπανδρέου, ίσως να αρχίσουν να ανησυχούν και αυτοί για αυτό που πάνε να κάνουν. Θέλω να κλείσω μόνο σε αυτό που καταλήγει το συμπέρασμα του άρθρου για να καταλάβετε. Σταύρος Λιγερός, Κόμμα του Επενδυτή. Τελικά τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Οποιοδήποτε αλλοδαπό παιδί, νομίμου ή παράνομο γονέα γεννηθεί στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτά την ηθαγένεια καταγωγής του, παίρνει αυτόματα την ελληνική ηθαγένεια ως σημαία ευκαιρίας. Έχει υπολογίσει η κυβέρνηση πόσα εκατομμύρια κόσμου θα αφορούν σε λίγα χρόνια συνδυαστικά όλες αυτές τις ρυθμίσεις? Προφανώς όχι. Εδώ τίθεται το επόμενο ερώτημα. Δεν θα έπρεπε το νομοσχέδιο να συνοδεύεται από μελέτη με προοδευτική προβολή για τους εκτιμόμενους αριθμούς αλλοδαπών που θα αποκτήσουν ηθαγένεια σε βάθος χρόνου, πενταετίας, δεκαετίας κτλ. Με βάση την ένταση του μεταναστευτικού φαινομένου και τους ρυθμούς δημογραφικής εξέλιξης των εθνικών και θρησκευτικών ομάδων μεταναστών? Νομίζω ότι εκεί λοιπόν είναι και η βάση του προβλήματος. Η κυβέρνηση Παπανδρέου, κλείνω, πρόχειρα, χωρίς να έρθει να μας πει. Στα αλήθεια, αυτό αφορά τόσους ανθρώπους. Μετά στη συνέχεια της συζήτησης θα σας πω τα άρθρα τα συγκεκριμένα τα οποία γύρουν αυτές τις αιτιάσεις. Ανοίγει μία κερκόπορτα η οποία θα οδηγεί σαν αμφίβολα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να έρθουν. Μάλιστα. Μία ανωτελεία, κυρία Τζάκρη. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν ξεκινάμε να μιλήσουμε για ένα νομοθέτημα το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Χωρίς να καταφεύγουμε στο ίδιο το νομοθέτημα, το οποίο το έχουμε μπροστά μας, συναρτημένο στη δημόσια διαβούλευση, το ξέρουν όλοι, ακούμε προτάσεις, γίνεται συζήτηση. Αλλά καταφεύγοντας στην ερμηνεία που δίνει ο κύριος Λιγερός ή οποιοδήποτε κύριος Λιβαρός, ερμηνεύοντας. Ο κύριος Καλαρίτης είναι το συγγνώμη. Ο κύριος Καλαρίτης και οποιοδήποτε κύριος Καλαρίτης. Έχουμε το ίδιο το κείμενο του νόμου, στο οποίο πριν να προσφύγουμε. Ο κύριος Καλαρίτης είναι ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος. Όχι. Έχουμε το ίδιο το κείμενο του νόμου, θα μπορούσαμε να καταφύγουμε εκεί. Σαφώς. Αλλά και οι ερμηνείες. Και να φύγουμε τις ερμηνείες. Και οι ερμηνείες και οι απόψεις σε μια συζήτηση έχουν τη δική τους θέση. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, σε πλήρη, θα έλεγα, αντιστοιχία με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, τολμήσαμε να προτείνουμε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, με τις οποίες φιλοδοξούμε να ενσωματώσουμε ουσιαστικά και όχι κατ' επίθεση τους νόμιμους μετανάστες στην κοινωνική, στην πολιτική και στην οικονομική ζωή αυτού του τόπου. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Κατά τη στοιχεία με νομοθετήματα, με την εμπειρία, με τα διδάγματα που υπάρχουν από άλλα νομοθετήματα που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προτείναμε, κάναμε στοχευμένες κέραιες παρεμβάσεις στον υφιστάμενο κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, όπου δίνουμε τη δυνατότητα πλέον στα παιδιά των νομίμων και μόνο μεταναστών. Το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και στα τρία κεφάλαια του δεν αφορά κανέναν παράνομο μετανάστη. Δεν νομιμοποιεί κανένα παράνομο μετανάστη και δεν δίνει ηθαγένεια σε κανέναν παράνομο μετανάστη ή κατηγορηματική σε αυτό, και θα προσφύγω και στα άρθρα. Δώσαμε επομένως τη δυνατότητα κτίσης ελληνικής ηθαγένειας στα λεγόμενα παιδιά της δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν στην πατρίδα μας ή στα παιδιά που δεν γεννήθηκαν μέσα στην πατρίδα μας. Έχουν έρθει όμως εδώ σε πολύ μικρή ηλικία και έχουν βγάλει τις 6 πρώτες τάξεις του δημοτικού. Βάλτε μία άνω τελεία. Και επίσης, σας ικανοποιεί? Όχι. Ένα λεπτό. Η κυρία Υπουργός λέει ότι το νομοσχέδιο, και θα ξανάρθω σε εσάς, κυρία Υπουργέ, ότι το νομοσχέδιο αναφέρεται μόνο στους νομίμους μετανάστες. Και θέλω να σας θυμίσω, το είπα στον πρόεδρό σας πριν από λίγο, ότι ο ίδιος έκανε το Μάρτιο του 2007, ο κύριος Καρατζαφέρης, μία δήλωση στα Νέα, με την οποία ζητούσε τότε τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια. Απαντώ. Όσον αφορά τον κύριο Καρατζαφέρη, σας απήντησε αυτό που μου απήντησε, ότι εξακολουθώ, τώρα, λέει, να το πιστεύω για τα παιδιά των νομίμων μεταναστών. Η κυρία Τζάκρη λέει ότι σε αυτούς αναφέρεται το νομοσχέδιο. Επομένως, σε τι διαφωνεί? Να το πείτε. Όταν λέμε εμείς νομίμους μετανάστες, εννοούμε αυτούς που μπήκαν στη χώρα νόμιμα. Όλες οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Προκαλώ την κυρία Τζάκρη να δεν υπάρχει κανένας μετανάστης ο οποίος μπήκε στη χώρα μας νόμιμα. Να ολοκληρώσω. Γιατί η χώρα δεν είχε καμία προετοιμασία να υποδεχτεί κανένα νόμιμο ή παράνομο μετανάστη. Δεν είχε μεταναστευτική πολιτική. Στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν έρθει έχουν μπει παρανόμως. Όλοι. Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες που επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση. Στην Ευρώπη με τι έχουν μπει? Κύριε Παπαδόπουλο, να ολοκληρώσω ένα κομμάτι. Μία φράση μόνο για να επιστρέψω. Όλες οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες αναφέρονται μόνο σε όσους έχουν μπει νόμιμα. Μάλιστα. Καμία χώρα δεν δίνει ηθαγένεια σε παράνομο. Θα πάρετε το άρθρο όλοι που αναφέρομαι είναι συνέχεια. Το 1α παράγραφος 2. Λοιπόν, αυτό επειδή, που δεν επειδή θέλω να έχουμε μια καλή συνεννόηση μεταξύ μας, δεν θα παίρνετε το λόγο χωρίς να τον δίνω.